Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Πότε έφυγες? Στο γυμνάσιο. Πότε είσαι, πρώτη ή τρίτη, έχει διαφορά? Πρώτη. Τι είχε γίνει? Είχες φύγει γιατί ο μπαμπάς σου είχε... Δεν μπορούσε να πάρει άλλη απόσπαση και πήγαμε στον Άθλιο. Ναι, ο μπαμπάς ήταν φυσικός, ε. Έχεις πάρει στον Άθλιο? Ναι. Πήγα... 7 ημέρη, όχι 5 ημέρη. Με το σχολείο είχαμε πάει και θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν ένα δρομάκι που είχε κάτι μοβ, κάτι ροζ λουλούδια που πέφτανε από τα μπαλκονάκια. Και τα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Και ήταν και ένας ο Ιταλός, κάτι παγωτά που έχει. Και ήταν η πρώτη φορά που μου είχαν δώσει να δοκιμάσω για να δω τι γεύση θέλω να πάρω. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ήταν πολύ γραφικά, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ναι, ωραία. Μένεις ακόμα εκεί? Όχι. Έφυγα πέρσι και δεν ξέρω τι θα κάνω. Εσύ τι κάνεις? Κάτσε στις παράτσες και σκλώνεις. Θυμάσαι που καθόμασταν, να πούμε τι, καθόμασταν στις ταράτσες και παίζαμε πόλεμο, φτύναμε τα αστέρια. Παίζαμε πόλεμο, δεν το θυμάσαι στις ταράτσες? Δεν θυμόμουν, καθόλου. Πού έχεις να πάω? Ωραία. Σε ένα μπάτσελο. Τι μιλάς? Γιατί επειδή είναι... πολλοί πρέπει να παντρεύονται στα 30, δεν μπορεί κανείς να παντρευτεί στο κανάλι σου. Τι είναι πολύ παραδοσιακό? Γιατί είχα πάει σε ένα μπάτσελο, σε ένα σιμπιτζάδικο και είχε κάτι, πολύ περίεργα φώτα, κάτι στρογγυλά που βγάζανε, θυμάσαι ένα στρογγυλό που δικό μου. Αυτά τα φώτα βγάζανε κάτι σαν νεκρισμό. Γυάλινο, βρωμούσε. Το έχεις βάλει στα γενέθλιά σου. Ερχόμασταν μετά το σχολείο και βάζαμε τα χέρια μας και κάναμε έτσι, ξέρω εγώ, και λέγαμε το μέλλον. Και σου είχαμε κάνει στα μούτρα γιατί βρωμούσε. Το κάναμε το... Όχι, δεν το κάναμε έτσι. Έτσι το κάναμε. Τώρα, θυμάσαι το καλοκαίρι, όταν το έπαιρνε το καλοκαίρι που λέγαμε ότι θα φάμε το πρώτο παγωτό μαζί και να το φάμε από μισό? Δεν το τρώγαμε από μισό. Πάντα έτρωγε περισσότερο και μου άφηνε ένα τόσο κομματάκι. Ναι, έτρωγα το περισσότερο για να σε προστατέψω, για να μην παγώσει ο εγκέφαλός. Μερικά είχαν ετοιμάσει που είχαν κάτι δαχτυλιδάκια μικρά, πλαστικά. Ναι. Θυμάσαι που είχα πάρει ένα δαχτυλίδι και σου είχα κάνει πρόταση γάμου. Ναι. Είχες πει ναι. Δεν είχα πει ναι. Είχα πει ναι για να μην νιώσεις άσχημα. Δεν είχα πει ναι, κανονικά εννοώ. Εντάξει. 10 χρονών είμαι. Ναι. 10 χρονών και παίζαμε μπουκάλα. Μπράβο, και εγώ πάντα προσπαθούσα να φιλήσω τη... Όχι την Αλεξάνδρα, την Ιωάννα. Την Ιωάννα. Την Ιωάννα. Συνέχεια όμως την Ιωάννα. Ποια άλλη να φιλάω? Εμένα. Εντάξει, εγώ ρε παιδί μου προσπαθούσα συνέχεια να βάλω το μπουκάλι πάνω σου. Ήμουν λίγο τσιμπημένη μαζί σου, ξέρεις, παιδάκια. Τι? Έλα, ναι, σε 10 λεπτά έρχομαι.
Okay, έλα. Ναι, έρχομαι, έρχομαι. Άντε. Ναι, άντε, άντε. Άντε, γεια, γεια. Γεια σας. Ναι, με περιμένουνε. Γιατί δικό σου είναι το μπάτσελο. Ναι. Όχι, μην γελάς, δικό μου. Να το πήγαινε. Ναι, το περιμένουμε. Εντάξει, θα τα... Ναι, θα τα... Ναι, τα λέμε. Άντε. Ha 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 ha